Με την ευκαιρία της παρουσίασης αυτής της πολύ όμορφης έκδοσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Γιώργο Ανδρικόπουλο, την Παναγιώτα Δρακοπούλου, την Κατερίνα Βλάμου και την Αγγελένα Καραΐσκου, που βοήθησαν με τη μετάφραση, συμβάλλοντας με τις διορθώσεις, τις ιδέες, τις εμπνεύσεις τους. Φυσικά, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τη σύγχρονη εποχή και όλη την ομάδα για τη στήριξη και τη δουλειά που έκαναν από όταν έφυγε από τα χέρια μου η μετάφραση μέχρι να καταλήξει στις προθήκες του βιβλιοπωλείου. Το βιβλίο αυτό, με τίτλο «Λένιν, ο άνθρωπος και το έργο του», εκδόθηκε το 1919 και περιέχει τις αναμνήσεις του Albert Rhys Williams, του Raymond Robbins και του Arthur Ransom, οι οποίοι βρέθηκαν στη Ρωσία ως ξένοι ανταποκριτές. Η διήγησή τους πιάνει την ιστορική περίοδο από το Σεπτέμβριο του 17 έως το Μάρτιο του 1919. Ο Robbins και ο Williams, στις 25 Οκτώβρη του 17, με το παλαιό ημερολόγιο πάντα, άκουσαν τον Λένιν στην Πετρούπολη να ανακηρύσει την νίκη της Επανάστασης, ενώ παρακολούθησαν τις αντιπαραθέσεις στα μετέπειτα συνέδρια των Μπολσεβίκων και των Σοβιέτ σχετικά με τις πρώτες προκλήσεις που αντιμετώπισε το νεαρό σοσιαλιστικό κράτος, όπως η σύναψη «Η όχι ειρήνης με τους Γερμανούς», γνωστής και ως συνθήκης του Μπρεστ-Λιτόφσκ. Ο τρίτος της παρέας, ο Ράνσομ, παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της ίδρυσης της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Για τους συγγραφείς, βέβαια, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Συνολικά το έργο είναι μια ζωντανή μαρτυρία από τα πρώτα βήματα της Επανάστασης που συγκλώνει σε όλο τον κόσμο και εξακολουθεί να συγκινεί μέχρι και σήμερα. Γράφεται στη φωτιά των γεγονότων, έτσι το δημοσιογραφικό ύφος και η ζωντανή διήγηση μας ταξιδεύουν σε στιγμές που καθόρισαν το ρουτ της ιστορίας. Μέσα από τις σελίδες περιδιαβαίνουμε και εμείς στους δρόμους της Πετρούπολης, στην κόκκινη πλατεία στη Μόσχα. Γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες της πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης στις συνεδριάσεις των Σοβιέτ. Ενώ η περιγραφή του μασολείου του Λένιν στο τελευταίο κεφάλαιο δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο, είτε έχει βρεθεί εκεί, είτε όχι. Η ιστορία μας βοηθά να σχηματίσουμε μια όμορφη εικόνα για το τι είδους άνθρωπος ήταν ο Λένιν μέσα από τα μάτια εκείνων που τον έζησαν από κοντά. Η διήγηση με την απλή αλλά όχι απλοϊκή γλώσσα απευθύνεται ιδιαίτερα σε νεαρούς αναγνώστες, σε φοιτητές, σε μαθητές ακόμη και του γυμνασίου, δίνοντας έναυσμα για περαιτέρω αναζήτηση και εμβάθυνση στην επαναστατική θεωρία και δράση. Στην έκδοση δεν παρουσιάζεται διεξοδικά η ζωή και η προσωπικότητα του Λένιν, άλλωστε δεν είναι αυτός ο σκοπός της. Στο βιβλίο μαθαίνουμε κάποια λιγότερο γνωστά επεισόδια των ημερών της Οκτωβριανής Επανάστασης, στα οποία ο Λένιν υπήρξε πρωταγωνιστής. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα συναντήσουμε μονάχα ανέκδοτα περιστατικά από τη ζωή του. Οι συγγραφείς με την παραστατικότητα της γραφής τους μας δίνουν με κλαϊκευτικό τρόπο ορισμένα πολιτικά συμπεράσματα από τη δράση των Πολσεβίκων, από τη στρατηγική και την τακτική τους, από πλευρές των νομοτελειών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, ενσωματώνοντας στη διήγηση πραγματικές συνομιλίες που είχαν οι ίδιοι με τον Λένιν, αλλά και χιουμοριστικά περιστατικά στα οποία βρέθηκαν μπροστά. Το βιβλίο δεν κάνει μάθημα ιστορίας, ούτε περιορίζεται σε εγκόμια για τον Λένιν, αλλά δείχνει το ρόλο που διαδραμάτισε ο ίδιος ως προσωπικότητα μέσα στις ιστορικές συνθήκες στις οποίες έδρασε. Για τον πρωταγωνιστή του έργου θα μας μιλήσουν ο σύντροφος Λουκάς και ο σύντροφος Κώστας, άρα σφέρουμε στο προσκήνιο τους τρεις εγγραφείς. Ο Albert Rhys Williams ήταν Αμερικανός σοσιαλιστής δημοσιογράφος. Ήρθε σε επαφή από πολύ μικρός με το εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα της Αμερικής. Ύστερα σπούδασε θεολογία και έγινε πάστορας, ενώ ταυτόχρονα αρθρογραφούσε σε έντυπα της εποχής. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκε στην Ευρώπη ως πολεμικός ανταποκριτής. Η σκληρότητα του πολέμου, οι εμπειρίες που αποκόμισε, έπαιξαν ρόλο ώστε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη δημοσιογραφία. Στις αρχές του 17 βρέθηκε στη Ρωσία και κάλυψε δημοσιογραφικά τα γεγονότα που εκτελήθηκαν μετά την ανατροπή του Τσάρου. Εκεί, μαζί με άλλους γνωστούς Αμερικανούς δημοσιογράφους, όπως ο πασίγνωστος Τζον Ριντ, έζησε από κοντά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ωστόσο, δεν στάθηκε μάρτυρας μόνο γεγονότων. Συμμετείχε προσωπικά στην προσπάθεια των Μπολσεβίκων να εδραιώσουν την Επανάσταση. Έγραφε προπαγανδιστικά υλικά για τους στρατιώτες των καπιταλιστικών χωρών που πολεμούσαν ενάντια στην νεαρή Σοβιετική Ρωσία. Προσφέρθηκε να καταταγεί στο νεοσύστατο Κόκκινο Στρατό και με παρέννηση του Λένιν ίδρυσε ένα στρατιωτικό απόσπασμα για ξένους υπηκόους.
στο ταξίδι της επιστροφής του στη ΣΥΠΑ, κάλυψε την επέμβαση των συμμάχων και της Ιαπωνίας στο Βλαδιβοστόκ, με κίνδυνο μάλιστα της ζωής του. Όσα έζησε, συνέβαλαν ώστε η ζωή του να συνδεθεί με τη Σοβιετική Ένωση και τους Μπολσεβίκους. Στην πατρίδα του καταπιάστηκε με τη διάδοση των κομμουνιστικών ιδεών. Καταπολέμησε την αντισοβιετική προπαγάνδα, γι' αυτό βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της κριτικής από αστικά μημεία της εποχής. Έγραψε αναρρύθμιτα άρθρα και δεκάδες βιβλία με προσωπικές μαρτυρίες από οδηπορικά του στη Σοβιετική Ένωση κατά τις δεκαετίες του 20 και του 30. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε πιστός στις ιδέες του κομμουνισμού. Ο δεύτερος, ο Ρέιμοντ Ρόμπινς, ήταν Αμερικανός οικονομολόγος. Συνδέθηκε με το συνδικαλιστικό κίνημα ως ανθρακορίχος. Μετά τις σπουδές του, έκανε περιουσία στην Αλάσκα την εποχή του πυρετού του χρυσού. Ασπάστηκε γι' αυτό στον χριστιανισμό και έγινε προτεστάντης πάστορας. Τότε στράφηκε σε πιο συντηρητικές πολιτικές απόψεις, αποκήρυξε τις ριζοσπαστικές ιδέες της νεότητάς του, τάχθηκε ενάντια στους σοσιαλιστές και δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο βραχίδιο κόμμα του Θείοντορ Ρούσβελτ. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε επικεφαλής της αποστολής του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στη Ρωσία. Εκεί έζησε τα σημαντικότερα γεγονότα του 17 και του 18. Αρχικά ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Αλεξάνδρ Κερένσκι και της αστικής προσωρινής κυβέρνησης. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση γνώρισε τον Λένιν, τον οποίο συναντούσε σε εβδομαδιαία βάση. Επιστρέφοντας στη ΣΥΠΑ, τάχθηκε ενάντια στη στρατιωτική επέμβαση στη Ρωσία, γι' αυτό κατηγορήθηκε ως φιλομπολσεβίκος. Ήταν υπέρμαχος της επίσημης αναγνώρισης της Σοβιετικής Ρωσίας από τη ΣΥΠΑ και μάλιστα λέγεται ότι μεσολάβησε ώστε ο Φράγκλιν Ρούσβελτ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Παρά τις πολιτικές του διαφωνίες, συνέχισε να τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Λένιν και την Επανάσταση. Μάλιστα, λέγεται ότι μέχρι το τέλος της ζωής του, στις κυριακάτικες λειτουργίες που τελούσε, αφού όπως είπαμε μέσα σε όλα ήταν και πάστορας, σχεδόν πάντοτε τελείωνε με έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη σοφία και την ιδιοφία του Λένιν. Ο τελευταίος, ο Άρθουρ Ράνσομ, ήταν Βρετανός δημοσιογράφος και συγγραφέας δοκιμίων και πολιτικών βιβλίων. Αρχικά εργάστηκε ως υπάλληλος εκδοτικού οίκου και παραιτήθηκε για να ακολουθήσει το όνειρό του να γίνει συγγραφέας. Αρχικά έγραφε άρθρα και σύντομα χρονικά για εφημερίδες. Το 1914 ταξίδευσε για επαγγελματικούς σκοπούς στην Αγία Πετρούπολη και εκεί τον βρήκε η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν πολεμικός ανταποκριτής στο Ανατολικό Μέτωπο και το καλοκαίρι του 17 επέστρεψε στη Βρετανία. Μετά το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης έγραψε άρθρα αναλύοντας τους λόγους της επιτυχίας της, αφού και ο ίδιος είχε ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Ρωσία και γνώριζε τη γλώσσα, ενώ λέγεται ότι είχε διαβάσει το μεγαλύτερο μέρος των έργων του Λένιν. Η αρθρογραφία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί πράκτορας των Μπολσεβίκων και να του απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Μάλιστα, μέχρι και σε μια πρόσφατη βιογραφία του που κυκλοφόρησε, αφήνεται να εννοηθεί ότι ο ίδιος ήταν προδότης της χώρας του. Εν τέλει, κατάφερε να ξεφεράσει τις απαγορεύσεις και στα τέλη του 17 επέστρεψε στην επαναστατημένη Ρωσία. Εκεί πήρε συνεντεύξεις από μπολσεβίκους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και από τον Λένιν, ενώ κάλυψε τις εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Τρίτης Διεθνούς. Επιστρέφοντας στη Βρετανία, αρθρογραφούσε για σύντομο διάστημα για τη Σοβιετική Ένωση, ενώ έγραψε και δύο βιβλία με τις μαρτυρίες του από την Επανάσταση. Τελικά εγκατέλειψε τη δημοσιογραφία και αφιερώθηκε στην παιδική λογοτεχνία και μάλιστα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του είδους στη Βρετανία. Παρατηρώντας την πορεία και των τριών, καταλαβαίνουμε ότι αποτέλεσαν μέλος των ξένων ανταποκριτών που έσφασαν να βρεθούν στην Πετρούπολη το 17, αντιλαμβανόμενοι ότι θα ζούσαν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Αυτοί οι τρεις άντρες, με την τόσο διαφορετική κοινωνική προέλευση και τις τόσο διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις, είχαν κάτι κοινό. Κοινή ήταν η συνειδητοποίηση ότι μπροστά στα μάτια τους γραφόταν ιστορία. Κοινή ήταν η αντιμετώπιση που είχαν πίσω στη χώρα τους, όπου κατηγορήθηκαν ως προδότες, εχθροί της πατρίδας, πράκτορες των Μπολσεβίκων. Και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή μετέδωσαν τα νέα ότι με την νικηφόρα Οκτωβριανή Επανάσταση ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε και άρχισαν να μπαίνουν τα θεμέλια μιας ριζικά διαφορετικής κοινωνίας από όσες είχαν προηγηθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου παρά άνθρωπο.
Αυτό που εντυπωσιάζει όμως είναι ότι όταν βρέθηκαν για πρώτη φορά στη Ρωσία, δεν ήταν ούτε κομμουνιστές, ούτε υποστηριχτές του Λένιν και των Πολυσεβίκων. Με τη στάση τους όμως υπήρξαν ζωντανά παραδείγματα του προλεταριακού διεθνισμού και έδωσαν κουράγιο στους Ρώσους επαναστάτες, δείχνοντάς τους ότι δεν είναι μόνοι τους στον κόσμο. Αυτό το ένιωσαν και οι νεοσύλλεκτοι του Κόκκινου Στρατού, ακούγοντας την ομιλία που έκανε σε εκείνους ο Williams, ο σοσιαλιστής από την Αμερική, με τον Λένιν μάλιστα να έχει και το ρόλο του διερμηνέα του. Η ιστορία τους μας δίνει τη διεθνή εμβέλεια που έχει η σοσιαλιστική επανάσταση, την επίδραση που μπορεί να ασκήσει παγκοσμίως στην εργατική τάξη και μάλιστα μέσα από την εργατική τάξη του κόσμου να ξεπηδήσουν επιφανείς και αφανείς ήρωες που θεώρησαν ότι η έφοδος των Πολυσεβίκων στον ουρανό ήταν και δική τους υπόθεση. Έτσι, για κάθε Reed και Williams που με την πένα τους κατάφερε να συγκινούν μέχρι και σήμερα, υπήρξε ένας Αμερικανός εργάτης που από το υστέρημά του μάζευε χρήματα υπέρ της Σοβιετικής Ρωσίας. Για κάθε Ransom που έγραψε για τον θρίαβο της Επανάστασης, υπήρξε και ένας Άγγλος λιμενεργάτης που αρνήθηκε να φορτώσει οπλισμό που προοριζόταν να χτυπήσει την Επανάσταση, κάνοντας μάλιστα απεργία στα λιμάνια της Βρετανίας. Για κάθε Ρενέ Μαρσάν, ανταποκριτή που ορθογραφούσε στη Γαλλία υπέρ της Σοβιετικής Ρωσίας, υπήρξε και ένας Γάλλος ναυτικός που συμμετείχε στην περίφημη ανταρσία της Μαύρης Θάλασσας στα πολεμικά πλοία που είχαν σταλεί να πνίξουν στο αίμα τους Μπολσεβίκους. Όλα όσα ενέπνευσε η Επανάσταση ενσαρκώνονται στο Λένιν, επειδή, όπως γράφει ο Williams, θαυμάζοντας τις κατακτήσεις του σοσιαλισμού, σπουδαίος και ισχυρός υπήρξε ο άντρας αυτός για όσο ζούσε, και τώρα είναι ακόμα πιο ισχυρός. Επισκέπτη, άψαχνε στο μνημείο του, κοίταξε γύρω του. Τι είναι όλα αυτά, αν όχι η διάνοια και η επιστήμη του Λένιν, που αποκτούν μορφή και υπόσταση? Τι είναι όλα αυτά, αν όχι τα σπέρματα σκέψης, οι ιδέες του Λένιν που βλασταίνουν και γεννούν τις πλούσιες οδιές του? Και μάλιστα, στην εποχή της Αντεπανάστασης, αξίζει να θυμόμαστε μια φράση που λέει ο Λένιν στο βιβλίο. Μπορεί να δείτε ξένες ξυμφολόγχες που παρελάβουν σε όλη τη Ρωσία. Μπορεί να δείτε τα Σοβιέτ και όλους τους ηγέτες των Σοβιέτ να θανατώνονται. Μπορεί να ξαναδείτε τη Ρωσία στα σκοτάδια, έτσι όπως ήταν και πριν. Αλλά η αστραπή που έλαμψε μέσα σε εκείνα τα σκοτάδια, με μια λάμψη της αποκάλυψε το μέλλον. Μια τέτοια αστραπή ήταν και ο Οκτώβρης. Σας ευχαριστώ πολύ.